Ωραία, εσύ είσαι χαρούμενος με τις γυναίκες της ζωής σου, λοιπόν, γιατί μετά την αγαπημένη σου και μοναδική Ισιδώρα Σιδέρη, που είναι μεγάλη τραγουδίστρα πραγματικά, έρχεται η Ελεονόρα. Mm-hmm. Και εκεί έχεις τη μεγάλη καψούρα, έτσι, ζεις. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι ένα αξιοθαύμαστο παιδί. Έχω αποστασιοποιηθεί από την έννοια κόρη μου. Ναι, μπορείς. Ναι, μπορεί. Δεν την παρατηρώ, την προσέχω. Η προστασία καμιά φορά δεν είναι σε έχω εδώ και. Η προστασία μπορεί να είναι και η αποστασιοποίηση. Δεν την κρίνω σαν πατέρα. Την κρίνω πια σαν αποδέκτης. Εσύ είχες καταλάβει ότι η μικρή την έβλεπες ότι τα λέει και είναι τραγουδίστρια, έτσι. Ναι, έχω ηχογραφημένη και σε δίσκο μάλιστα. Ναι. Ήταν 2 χρονών το γύρω στο 87, όταν έκανα μια εκπομπή στην ΕΡΤ το γύρω-γύρω όλη και ήθελα. Και εγώ αμέσως στο στούντιο. Μεγάλωσε μέσα στα στούντιο. Μεγαλώσαμε μαζί. Και ασκήθηκε πάρα πολύ. Μια φορά και έναν καιρό ήτανε μια αγκινάρα που ήταν όμορφη πολύ και είχε μια κρυφή λαχτάρα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν σημειώνει τεράστια επιτυχία η Ελεονόρα. Ναι, ναι, ναι. Πέρασες από τη φάση ότι είσαι ο πατέρας της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Στις μικρές ηλικίες, στα 10χρονα, οι μανάδες τους μου λένε «Να, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο πατέρας της Ελεονόρας». Αυτό λέω. Ναι, βέβαια, ναι, αυτό ακριβώς, ναι. Και το χαίρομαι πολύ, διότι λογικά πρέπει να είμαστε τα παιδιά μας, να τα φτάσουμε σε ένα σημείο, να εξελιχθεί και η ζωή και να είναι πιο εξελιγμένα από εμάς. Μόνο το ότι είμαστε καλοί γονείς.